Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Στο ενδεχόμενο ο Μιχάλης Λεμπιδάκης να κληθεί να λογοδοτήσει για ψευδορκία, αναφέρθηκε κατά την αγόρευσή της σήμερα η εισαγγελέας Ηρακλείου, με την πολύκροτη δίκη να βρίσκεται πλέον προς την τελική ευθεία. Η ίδια μάλιστα προχώρησε και σε μια σοβαρή αποκάλυψη για το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπίζει η οικογένεια, ενώ ήταν καταπέλτης για 4 από τους μη προφυλακισμένους κατηγορούμενους και έναν κρατούμενο, στους οποίους απέδωσε ρόλο διένθησης της εγκληματικής οργάνωσης. Με περίσσιο θράσος, γυναίκα προσπάθησε να κλέψει φυτά από εξωτερικό χώρο καταστήματος στο Ηράκλειο. Ο επιχειρηματίας ανέβασε βίντεο με την δράση της θρασίτα της Ποντικού στο Facebook, το οποίο ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου πανελλαδικά. Και τώρα σε ένα θέμα που πολλοί γονείς θεωρούν ταμπού και αποφεύγουν κάθε σχετική συζήτηση με τα παιδιά τους. Σεξ και παιδιά. Μπείτε στο neakrete.gr και μάθετε για το πώς να προσεγγίσετε τα παιδιά σας για αυτό το ευαίσθητο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα, αλλά και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.